Θα πάμε στον Θανάση Αυγενινό Θανάση... Πώς αντιδρά Απαντάει η Μόσχα Δεν το αφήνει να πέσει κάτω προφανώς Ειδικά για αυτή τη δύναμη σε επέμβαση των 300.000 στρατιωτών. Ε, ε, στρατιωτών Έλα Θανάση μου καλημέρα Καλημέρα ε, Καλή σας ημέρα Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκε χθε στην Κασπία Και είχε μία σύνοδο Με τους ηγέτες των ε, κρατών της Κασπίας Από εκεί έκανε δηλώσεις αργά το βράδυ ε, Σε σχέση με ε, Το ΝΑΤΟ και την Ανάπτυξη δυνάμεων την είπε ότι η Ρωσία θα απαντήσει ισοδύναμα σε όλες τις απειλές για την ασφαλειά της mm -hmm. και αυτό που ξεκαθαρίζεται ειδικά για την Σουηδία και τη Φιλανδία είναι ότι η Μόσχα θα αισθανθεί ότι απειλείται πραγματικά όχι από την ένταξη δύο χωρών που έτσι κι συνεργάζονταν με το ΝΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια σε διάφορες Κοινέ ασκήσει ή άλλε μορφέ συνεργασία, αλλά όταν και μόνο αποφασίσουν αυτέ οι δύο χώρε να εγκαταστήσουν στο έδαφος τους απειλητικά για τη Ρωσία εξοπλιστικά συστήματα. Ο κύριος Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι τότε θα υπάρξει μια ισοδύναμη απάντηση, ενώ έχουν προηγηθεί βέβαια και δηλώσει άλλων αξιωματούχων όπως για παράδειγμα ο Δημήτρη Μετβέντεφ πρώην πρόεδρος και πρώην προθυπουργός ο οποίος α, είπε ότι θα πρέπει να ξεχαστεί το αποπυρηνικοποιημένο καθεστώς της Βαλτική, εάν και εφόσον βέβαια α, η Σουηδία και η Φιλανδία α, δεχθούν α, επιθετικούς πυράβλου που ενδεχομένως θα μπορούσαν να... Α, α, να λαμβάνουν και πυρηνικά όπλα, πυρηνικέ κεφαλέ δηλαδή. Ε, ήδη ο κύριο Μετβέντεφ έχει προαναγγείλει ότι οι πύραυλοι Ισκαντέρ ε, εσκα, θα παραδοθούν μέχρι το τέλο τη χρονιά στη Λευκορωσία. Επομένω, αυτή είναι μια πρώτη απάντηση. Ενώ ο, ο, ο κύριο, ο σημερινό αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας α, άφησε να νοηθεί ότι και ο, και πλοία πολεμικά της Ρωσία με πυρηνικά όπλα mm -hmm. θα εμφανιστούν στη Βαλτική θάλασσα εάν αυτό α, απαιτηθεί. Ε, σε σχέση με το Ουκρανικό είναι πολύ χαρακτηριστικές οι δηλώσει του Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος είπε ότι δεν αλλάζει τίποτε στους στόχους της Ρωσίας. Είναι έτσι ακριβώς, είπε, όπως α, 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 αυτοί ανακοινώθηκαν το πρωί της 24 Φεβρουαρίου στο α, α, έκτακτο διάγγελμα που είχε απευθύνει τότε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ε, μάλιστα είπε ότι οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται από το Ρωσικό στρατό σταδιακά και δεν υπάρχει κάποιος λόγος να επιταχυνθεί η πολεμική επιχείρηση της Ρωσίας ή να οριστούν κάποια χρονικά περιθώρια για αυτήν. Ε, ο κύριος Πούτιν είπε ότι η Ουκρανία είναι ένα μέσο ενα μεσο επιτευξη στόχων της δύση, δημιουργούσε εκεί το ΝΑΤΟ ένα προγεφύρωμα ώστε να υπονομεύεται διαρκώς η Ρωσία και δεν θα μπορούσε να ζει υπό τη δαμόκλειο σπάθη μιας συνεχούς απειλής μιας αντιρωσίας που κατασκεύαζε στο έδαφος της Ουκρανίας το ΝΑΤΟ και βέβαια ήταν πολύ χαρακτηριστικές και μια σειρά θα έλεγα πιο ελαφρές δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν οι αστεισμοί για θέματα που τον ρώτησαν όπως για παράδειγμα α, ρωτήθηκε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού της Βρετανίας του κ. Τζόνσον ο οποίος είπε ότι αν ήταν γυναίκα δεν θα έκανε πόλεμο ο Βλαντιμίρ Πούτιν mm. ο Ρώσος ηγέτης του θύμισε τη Μάργαρετ Θάτσερ η οποία έκανε μια α, α, πολεμική επιχείρηση για την α, κατάληψη των νήσων Φόκλαντ, αν θυμόμαστε. Μάλιστα είπε πολύ χαρακτηριστικά πού είναι η Βρετανία και πού είναι η, νήση, η Φόκλαντ, στην, στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής δηλαδή. Ε, λέγοντας μάλιστα ότι αυτό είναι μια κλασική επιβεβαίωση μιας αυτοκρατορικής πολιτικής, αναβίωσης αυτοκρατορικής πολιτικής που ήθελε να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει η Βρετανία, ε, ενώ ο, ο κύριος Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε πει νωρίτερα ότι η περίπτωση του κυρίου Τζόνσον είναι ότι θα ονειρευόταν ο Σίγμουν Φρόιτ για να κάνει ψυχαναλύσει. Ναι, ήταν και αυτό ε, μια δήλωση εξαιρετικά σαρκεστική τουλάχιστον. Η δήλωση της ημέρας, πάντως, νομίζω είναι όταν ρωτήθηκε για το διάλογο αυτόν που έχει καταγραφεί από τα μέσα ενημέρωσης κατά την έναρξη τη συνόδου τη ομάδα. Να βγάλουμε τα σακάκια τα που κάμπησαν, να είμαστε γυμνοί, να δείξουμε του μπει μα, ναι, όλα αυτά. Ε, έτσι ακριβώ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι δεν ξέρω μέχρι πού ήθελαν να γδυθούν, αν θα ήταν μέχρι τη μέση ή παρακάτω. <laughs> ε, Πάντω θα ήταν ένα αποκρουστικό θέαμα σε κάθε περίπτωση. <laughs> <laughs> ε, θα <laughs> καλημέρα, Θανάση. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Καλημέρα. <laughs> καλημέρα. Καλημέρα. καλημέρα, καλημέρα. Με ένα πόλεμο που μένετε όλα αυτά και ανθρώπου που χάνονται κάθε μέρα. με... Με περαιτέρω και ακραία αναδραματική κλιμάκωση τη στρατιωτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, παιδιά. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, να τα μετράμε όπω πρέπει να τα μετράμε. Λοιπόν.